Κύριε Μακόπουλε, εικόνα στην Βουλή, πώς σας φάνηκε? Γιατί, και σας το λέω, γιατί είναι ευρωπαϊκό το θέμα, επειδή έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η εικόνα. Αν αυτό το πράγμα συνέβαινε σε άλλα κοινοβούλια άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ξεσηκωνόταν ολόκληρη η Ευρώπη. Διότι δεν νοείται τέτοια επίθεση σε κοινοβούλιο κράτους μέλους. Και λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Και τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Που είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Εγώ που έχω σχέση με τα κοινοβούλια, γιατί ήμουνα στη Βουλή Υπερογνώμονας για τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή, και έχω 210 αποστολές σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης. Ναι. Και ξέρω και τους συναδέλφους που είναι. Αν συνέβαινε αυτό το πράγμα στο γαλλικό και στη γαλλική Σενά ή στη γαλλική Βουλή των Αντιπροσώπων ή στο γερμανικό κοινοβούλιο, σήμερα θα είχαμε μεγάλη κατάσταση στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω με ποια ανοχή αυτό γίνεται. Υπάρχει μια ανοχή. Είμαστε Ευρώπη εμείς. Ζήτημα ανοχής, λοιπόν. Υπάρχει μια ανοχή. Μια ανοχή που φαίνεται ότι η ανοχή ξεκινάει από πάνω, η ανοχή. Και μπαίνουν άνθρωποι στο κοινοβούλιο. Αυτό πράγμα είναι φοβερή προσβολή της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Ναι. Εγώ που ήμουν 29 χρόνια στη Βουλή, αυτό πράγμα είναι απαράδεικτο. Είναι όχι απαράδεικτο. Είναι ανατριχιαστικό. Και έχει και πολύ τιμή και δόξα στον ποντιακό ελληνισμό. Και όποιος λέει ότι δεν έγινε γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων, δεν σκέπτεται ελληνικά και δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα. Ένα. Δεύτερον, απευθύνομαι στον κόσμο, πρέπει να βγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνθρωποι καθήλυν και κατ' εμπειρία αναμόδιοι. Εάν δεν ξέρεις τους κανονισμούς, 40.000 κανονισμοί είναι στην Ευρώπη. Άμα δεν τα ξέρεις αυτά, μπορεί να πας στην Ευρώπη. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον να λειτουργεί. Εγώ που ήμουν σύμβουλος της Βουλής και των Ευρωβουλευτών 29 χρόνια. Και έχω κάνει 680 εργασίες. Ξέρω πολύ καλά ποιες είναι οι ανάγκες αυτής της υπόθεσης. Άμα δεν έχεις γνώση του ευρωπαϊκού γίγνεσθε και γνώση ευρωπαϊκού δικαίου, δεν μπορείς να συμμετέχεις. Κύριε Κυρκό.